Η επικοινωνιακή πολιτική τους εξετάζουν τα δύο μεγάλα κόμματα μετά την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στην προεκλογική τους καμπάνια. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τόσο τα παπαγαλάκια όσο και το σύνθημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» δεν είχαν την απήχηση που περίμεναν. Πεινάσεις! Επικοινωνιακό απεγκλωβισμό από τους παπαγάλους και τους βαρβάρους επιχειρούν τα δύο μεγάλα κόμματα μετά και την αρνητική γνώμη της πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος που καταγράφουν δημοσκοπήσεις τόσο για το τηλεοπτικό σπότ της Νέας Δημοκρατίας με τα πράσινα παπαγαλάκια όσο και για το δίλημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ. Κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση προσπάθησαν να αποφύγουν το θέμα σήμερα και αναφέρθηκαν μόνο κατόπιν επίμονων ερωτήσεων των δημοσιογράφων. Η τοποθέτηση αυτή εξακολουθεί και είναι για πολλωστή μέρα, εφόσον ο κ. Παπανδρέου την επαναλαμβάνει, ένα βαρύτατο πολιτικό λύστημα. Έχει κολλήσει βελόνα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Καιρό να βρει άλλο ρεφρέν, γιατί αυτό δεν πουλάει. Δεν μπορεί κανείς να ισχυρίζεται ό,τι θέλει, χωρίς να περιμένει ότι θα πάρει και τις απαντήσεις που αρμόζουν. Προσπαθώ να μην επαναλαμβάνομαι και εγώ κάθε μέρα, κύριε Μόσκοβα, και κάθε μέρα να βρίσκω διαφορετικό τρόπο για να πω το ίδιο πράγμα. Ότι σήμερα ο πολίτης ζει μια κατάσταση η οποία είναι εχθρική για αυτόν, η οποία έχει πολλά στοιχεία βαρβαρότητας. Ορίστε η λέξη. Βαρβαρότητας. Στα επικοινωνιακά επιτελεία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ επανεξετάζουν τα επόμενα βήματα της προεκλογικής καμπάνιας. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, το 58% των ερωτηθέντων θεωρεί απαράδεκτο το τηλεοπτικό σπότ της Νέας Δημοκρατίας με τα παπαγαλάκια και μόνο 19% το χαρακτηρίζει πιστικό. Επίσης, το 65% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το δίλημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» που έθεσε το ΠΑΣΟΚ δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και μόνο το 27% πιστεύει ότι είναι σωστό. Πέραν των δημοσκοπήσεων, υπήρξε και γκρίνια από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θεωρούν ότι το σποτ με τα παπαγαλάκια δεν ήταν καλή ιδέα και δεν έστειλε το μήνυμα που έπρεπε. Είναι ένα πολύ πολύ ευρηματικό σποτ, θα μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή μερικοί το χαρακτηρίζουν αρνητικό, ότι δεν είναι ένα αρνητικό σποτ με ένα πολύ πολύ ευρηματικό τρόπο σου προσελκύει την προσοχή και στην συνέχεια ακούς πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Γίνεται ενημέρωση για το κυβερνητικό έργο, για αυτά τα οποία κάναμε. Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες μέρες διαφημίζει την αποτυχία της και παπαγαλίζει τις συνταγές της. Ύφεση, δημοσιονομική εκτροπή, άδικες πολιτικές για τους πολλούς και ανεφορείων στήριξη για τους λίγους. Η πλειοψηφία της κοινής γνώμης πάντως και συγκεκριμένα το 63% θεωρεί ότι το δίλημα «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» που διατύπωσε το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στην κατάσταση της χώρας και το 23% θεωρεί ότι αφορά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αντί λοιπόν να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα των Ελλήνων πολιτών στο μέσο μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης, συζητάμε για τα παπαγαλάκια του κυρίου Καραμαλή και για την παπαγαλία συνθημάτων του κυρίου Παπανδρέου. Ανεξαρτήτως της επιβλοκής από τους παπαγάλους και τη βαρβαρότητα, οι τόνοι της αντιπαράθεσης δεν πρόκειται να χαμηλώσουν, καθώς η ανάγκη της Νέας Δημοκρατίας να ανεβάσει τη συσπήρωσή της και του ΠΑΣΟΚ να κρατήσει και να διευρύνει τη διαφορά προϊονίζεται κλιμάκωση της σύγκρουσης. Και η αποχή δεν βολεύει κυρίως τα δύο μεγάλα κόμματα. Γιατί πέρα από τη διαφορά, το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο. Αν είναι τα ποσοστά χαμηλά, ιστορικά χαμηλά, λέγαμε χθες, τότε τα μαντάτα και για τα δύο κόμματα για διαφορετικούς λόγους θα είναι σημαντικά. Γι' αυτό αναπροσαρμόζουν την δηλαδή, στρατηγική. Δηλαδή, πάμε στις ειδήσεις. Η Νέα Δημοκρατία μετά τα παπαγαλάκια μπαίνει στη φάση της θετικής καμπάνιας. Και η θετική καμπάνια έχει ένα πρόσωπο, Κώστας Καραμαλής. Βγάζει λοιπόν τον Πρωθυπουργό μπροστά στα σποτάκια, τα οποία θα ξεκινήσουν από αύριο και θα τελειώσουν τις ημέρες λίγο πριν τις κάλπες. Η λογική, Νίκο, είναι απλή. Επειδή δεν συσπηρώνει το κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά μπορεί να φύγει και προς τις δύο πλευρές, και προς τα δεξιά που είναι ο κ. Καρατζαφέρης, αλλά και προς το κέντρο, προς τους οικολόγους και προς το ΠΑΣΟΚ, η λογική είναι να συσπηρωθεί η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα να περιμένουμε ένα σποτάκι με τον κύριο Καραμαλή να πρωταγωνιστεί, αλλά όχι όπως τις λογικές εθνικών εκλογών να πιάσει μεγάλα κομμάτια πληθυσμού, αλλά στοχευμένο κοινό, μπας και μειώσει τη συσπήρωση που είναι στο 65% αυτή τη στιγμή. Έτσι, τα πτυχαμε, τα ανάλογα πρέπει, τα ανάλογα γίνονται στο ΠΑΣΟΚ που και εκεί είχαμε σύσκεψη. Εκεί, Νίκο, όμως, ενώ υπήρξε κάποιος προβληματισμός και πληροφορίες ότι θα απαντήσει στην γκρίζα διαφήμιση της Νέας Δημοκρατίας όπως έχει χαρακτηριστεί τα παπαγαλάκια, δεν έγινε αυτό. Θα συνεχίσουν με τον Γιώργο Παπανδρέου και θεματολογικά θα μπούμε και στη νέα γενιά με σποτ τα οποία θα είναι και μας υπόσχονται ευρηματικά, ώστε να αγγίξουν στα όρια την δική τους συσπήρωση για να κρατήσουν τουλάχιστον τη διαφορά. Μένουμε σε αυτά, η συνέχεια είναι επί της οθόνης και η αλήθεια είναι
επί της κάλπης την άλλη Κυριακή. Πικρή φαντάζει πάντως για τα μεγάλα κόμματα, ειδικά έτσι όπως τα πράγματα φαίνονται τώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προεκλογική αντιπαράθεση, συνεχίζεται με Παπαγαλάκη από τη μια πλευρά και Βαρβάρους από την άλλη, ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τα οποία προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να συσπυρώσουν τους ψηφοφόρους τους. Και έτσι καταλήγουν στο να αλληλοεκτοξεύουν κατηγορίες. Την ίδια στιγμή όμως, τα τηλεοπτικά σπότ της Ριγίλης φαίνεται ότι προκαλούν και ένα κύμα κριτικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ενώ τα μικρότερα κόμματα, τα οποία βλέπουν τα ποσοστά τους να περιορίζονται, κάνουν λόγο για τεχνητή πόλωση. Η χαμηλή συσπήρωση των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας προβληματίζει έντονα τη Ριγίλης, που μόλις 12 μέρες πριν την κάλπη διαπιστώνει πως η επιλογή της πόλωσης δεν έχει μέχρι τώρα αποδώσει τα αναμενόμενα. Ωστόσο, ο Κώστας Καραμανλής συνεχίζει τις μετοπικές επιθέσεις κατά του Γιώργου Παπανδρέου, τον οποίο κατηγορεί για ανευθυνότητα απέναντι στην οικονομική κρίση και επιχειρεί να του χρεώσει ότι δίνει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Δυσφημεί τη χώρα στο εξωτερικό και επιχειρεί να μηδενίσει τα πάντα στο εσωτερικό. Στόχος τους είναι να ξεχάσουν οι πολίτες τις ημέρες του συστήματος ΠΑΣΟΚ. Ζητά να κριθεί για τα θαύματα τάχα που υπόσχεται. Ξεχνά ωστόσο πολλά. Ξεχνά ότι τα θαύματα, τις αλχημίες του ΠΑΣΟΚ τα θυμούνται καλά όλοι οι Έλληνες. Στον αντίποδο, ο Γιώργος Παπανδρέου επιχειρεί στοχευμένες παρεμβάσεις στον χώρο της υγείας και κατηγορεί συνολικά την κυβέρνηση για έλλειψη κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής. Είναι απαράδεκτη η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης που αποδυναμώνει συστηματικά τις δομές πρόνοιας που έχει ανάγκη ο τόπος. Είναι χιλιάδες οικογένειες που πλήττονται από το πρόβλημα της εξάρτησης από ναρκωτικά αλλά και από άλλες εξαρτήσεις. Και μας έχουν ανάγκη. Έχουν ανάγκη τα κέντρα πρόληψης, τα κέντρα για την ψυχική υγεία των οικογενειών, κέντρα πρόληψης τα οποία δυστυχώς σήμερα υποχρηματοδοτούνται. Στη Ριγίλης έχουν επενδύσει και στα πράσινα παπαγαλάκια του σποτ, που δεν φαίνεται όμως να κατάφεραν να ανεβάσουν θεαματικά τη συσπήρωση των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο σποτ αρνητική διαφήμιση και εκτιμά ότι διώχνει τον κόσμο από τις κάλπες. Το έβριμα με τους παπαγάλους δέχεται πλέον ανοιχτά επικρίσεις και από γαλάζια στελέχη. Εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Να βλέπω τα παπαγαλάκια όλα αυτά να πετάνε. Καταρχάς αυτά τα παπαγαλάκια τα περισσότερα δεν μιλάνε. Δεν θα συμφωνήσω, αν θέλετε, και με την τηλεοπτική εικόνα των παπαγαλάκια. Όμως δεν αποκλείεται τα παπαγαλάκια να είναι και ευεργετικά. Η σύγκρουση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα συνεχίστηκε και σήμερα, με την κυβέρνηση να ζητά για πολλωστή φορά από τον Γιώργο Παπανδρέου να ανακαλέσει. Περιμένουμε από τον κύριο Παπανδρέου να έχει επιτέλους το πολιτικό θάρρος και να ανακαλέσει όσα λέει, θίγοντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι επιλέγουν να ψηφίσουν, να δώσουν την ψήφο τους σε ένα κόμμα άλλο από το δικό του, άλλο από το ΠΑΣΟΚ. Έχει κολλήσει βελόνα το κυβερνητικό εκπροσώπου. Καιρό να βρει άλλο ρεφρέν, γιατί αυτό δεν πουλάει. Ο πρόεδρος του συνασπισμού κατηγόρησε τα δύο μεγάλα κόμματα ότι επιδιώκουν τεχνητή πόλωση. Αντί να ασχολούμαστε με τις αιτίες αυτής της κρίσης, παρακολουθούμε μία ανούσια σκιαμαχία σε ένα κλίμα τεχνητής πόλωσης που προσπαθούν να δημιουργήσουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Συζητάνε για βαρβάρους και παπαγαλάκια έξω από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία.